στον αέρα είναι και πάλι η διαδικασία μεταφορά των μαθητών, καθώ προέκυψε σοβαρό εμπόδιο στην πληρωμή από το Υπουργείο των Δεδουλευμένων των Μεταφορέων. Πριν λίγου μήνε, οι τελευταίοι είχαν υπογράψει νέε συμβάσει με την περιφέρεια, αποδεχόμενη έκπτωση 17%. Τώρα όμω, όπω υποστηρίζουν, του επιβάλλεται αυθαίρετα νέα έκπτωση κατά 20%. Το οποίο εμεί αντιδρούμε, δεν θέλουμε να το κάνουμε, διότι και το 10-11 κάναμε μία έκπτωση στα δεδουλευμένα 20%. Για το 2011-2012 δεν κάναμε καμία έκπτωση εκεί που γράψαμε συμβάσεις και τώρα για το 2012 έχουμε κάνει μία έκπτωση 17% όπως ορίστηκε από το Υπουργείο. Εμείς θέλουμε τα λεφτά μα αυτή τη στιγμή που πληρώνονται το Μάρτιο μήνα για το 2012, τα οποία έχουν έκπτωση 17%. Τώρα μα άλλο ένα 20% από πάνω. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε με τι ομοσπονδίε μα, όπω είχαμε πει και το Σεπτέμβριο, να δούμε τι κινήσει μα, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με τι μεταφορέ μαθητών. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Είναι κάποιοι, δεν ξέρω, θα μπορούσα να πω υπάλληλοι στο Υπουργείο δεν μπορούν να ερμηνεύσουν καλά τι αποφάσει των Υπουργείων και αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στο σημείο με έκπτωση 40% αυτή τη στιγμή στα μαθητικά. Ε, δεν γίνεται αυτό, γιατί και τα ΦΠΑ μα είναι πληρωμένα και οι υποχρεώσει μα είναι πληρωμένε και περιμένουμε να δούμε. Τι θα γίνει με την απόφαση που παίρνει την απάντηση από το Υπουργείο. Μάλιστα, και ενώ στην περιφέρεια έχουν φτάσει ορισμένα κονδύλια για την αποπληρωμή μέρου των δουλευμένων, Αυτά δεν μπορούν να καταβληθούν στου μεταφορεί μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Σύμφωνα με την περιφέρεια, υπάρχει παρεξήγηση καθώ οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορά συνυπολόγησαν στην τελική τιμή σύμβαση και τι εκπτώσει προηγούμενων ετών. Ένα μεγάλο θέμα που έχουμε προ το παρόν που μα ταλανίζει αυτή τη στιγμή είναι οι μεταφορέ των μαθητών. Ε, Αφενό, έχουμε πάρα πολλέ ωφελίε το 2011 και το 2012. Ε, κάποιοι από το Υπουργείο Οικονομικών παρερμηνεύουν την έκπτωση που έχει γίνει του 20% το 2010, προσπαθούν να την μεταφέρουν και για τα επόμενα χρόνια, 11 και 12. Ενώ η Περιφέρεια και ιδιαίτερα εμεί, με τη διαβούλευση που κάναμε, δεν ισχύει αυτό. Και είμαι σήμερα σε διαβούλευση με το Υπουργείο και με τον Γραμματέα του κ. Βεκιάρη του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λυθεί η παρεξήγηση, διότι αν δεν λυθεί, θα έχουμε καθυστέρηση πληρωμών των μεταφορέα μεταθετών και ενδέχεται, αν, αν γίνει νόμο, άτυπο συνοείται νόμο, να έχουν πρόβλημα για την Κοζάνη και την φλόρα η οποία πληρώνει κανονικά χωρί το 20%. Μεταφορέ υποστηρίζουν πω αν επιβληθεί και νέα περικοπή στα έσοδά του, θα υπάρξει αντικειμενική αδυναμία να κάνουν τα δρομολόγια. Στο πρόβλημα πρέπει να προσθεθεί και πω υπάρχουν ληξιπρόθεσμε οφειλέ προ μεταφορέ που αφορούν τα έτη 2010 και 2011.